Στο επίκεντρο τοποθετήσεων και δηλώσεων γεωστρατηγικών αναλυτών και ακαδημαϊκών βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι εξελίξεις στο μέτωπο του προσφυγικού, με φόντο το έκριθμο και τεταμένο κλίμα στα σύνορα με την Τουρκία στον Εύρο και την τακτική έντασης και πρόκλησης που έχει υιοθετήσει ο Τούρκος Πρόεδρος. Στον κίνδυνο η δημιουργία καταβλισμών κατά μήκος της Μεθορίου να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, στάθηκε ο Διευθυντής Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Αναλύσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Φίλης, ο οποίος μίλησε στον 984 και στην εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη. Έχουμε μία υβριδικού χαρακτήρα μεθοδολογία από πλευράς Τουρκίας, η οποία προσπαθεί με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο να αυξήσει δραστικά την πίεση στην ελληνική πλευρά και κατ' επέκταση στην Ευρώπη, αλλά πρωτίστως στην Ελλάδα, κατευθύνοντας ορδές ανθρώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ αλλά καθαρά μεταναστευτικό, στα ελληνικά σύνορα, για να δημιουργήσει μια κατάσταση εκρηκτική, η οποία μάλιστα ενδεχομένως και να μείνει μαζί μας. Να μην είναι δηλαδή μια προσωρινή συνθήκη, αλλά να αποκτήσει μονιμότερα χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση καλά κάνει και αυστηροποιεί τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, τονίζει μεταξύ άλλων ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κώστας Λάβδας, μιλώντας στην εκπομπή της Νικολέτα Σφαγιανάκη στον 984. Η παρούσα κατάσταση, όπως εξελίσσεται στον Εύρο, αλλά ακόμα περισσότερο στα νησιά του Αιγαίου, που εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα να τα διαχειριστεί η ελληνική πλευρά, είναι μια κατάσταση έκτακτη. Και επειδή είναι μια έκτακτη κατάσταση, χρειάζεται και έκτακτα μέτρα, και με αυτή την έννοια βρίσκουν απολύτω σύμφωνο οι δηλώσεις και τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα τώρα με τον αρθρογράφο και αναλυτή διεθνών γεγονότων Γιώργο Καπόπουλο, η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον Τούρκο ομολογό του μπορεί να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της έντασης στον Εύρο. Μπορώ να προεξοφλήσω από τώρα ότι θα υπάρξει κάποιος συμβιβασμός μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας για κάποια ζώνη ασφαλείας στην περιοχή του Ιντλίμπ. Από εκεί και ύστερα εικάζω ότι θα αποκλιμακώσει την πίεση που ασκεί στην Ευρώπη, με πρώτο στόχο την Ελλάδα ο Τούρκος Πρόεδρος, με τις προσφυγικές ροές. Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Μέρι Μπόση, τόνισε ότι δεν πρέπει να μας προκαλεί καμία εντύπωση η εργαλειοποίηση των μεταναστών από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν ευθυνδιάστηκα, δηλαδή δεν έχει τίποτα το ευθυνδιαστικό για αυτά που συμβαίνουν είτε στον Εύρο είτε στα νησιά μας. Έχουν υποθεί κατ' επανάληψη από τον Ερντογάν και απλώς υλοποιούνται. Η Τουρκία δημιουργεί δεδομένα που μέσα από τις επεκτατικές δηλώσεις που έχει, με τις εισβολές που κάνει, κατ' επανάληψη θα το δούμε και αυτό. Νομίζω όμως ότι εδώ ανοίγει και ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που παρακολουθώ από τη μια πλευρά, ότι αυτά γίνονται διεθνώς αποδεκτά με έναν τρόπο τον οποίο πράττει ο Ερντογάν, από την άλλη συνεπής όπως είναι δρά εκβιαστικά, απειλητικά, τιμωρώντας την Ελλάδα καταρχήν και στη συνέχεια την Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση.